Κύριε Συντήρη, το αστικό σχέδιο ανάπτυξης για την Αττική που όλοι σας υπηρετείτε είναι στον αντίποδα της συνδυασμένης κάλυψης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Στο νομοσχέδιο κύρωσης σύμβασης διανομής ακινήτου, σύσταση δικαιώματος επιφανείας ακινήτου με το πολιτικό πόλο ελληνικού Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων, αποτελεί μέρος αυτού του σχεδίου και περιλαμβάνει σειρά πολιοδομικών ρυθμίσεων που επιλύουν ζητήματα αξιώσεις καλύτερα των ομίλων για την επένδυση του ελληνικού. Στο νομοσχέδιο γίνεται ακόμα μια προσπάθεια παράκαψης του γενικού νομικού πλαισίου προκειμένου να ξεκλειδώσει σε μεγάλο βαθμό την επένδυση με νέες διατάξεις που λύνουν τα χέρια του επενδυτή, όπως η διατάξη για τη διαδικασία εισφοράς εμπλάγματων δικαιωμάτων από το ΤΑΙΠΕΔ προς το ελληνικό ΑΕ, η πρόληψη της δυνατότητας διενέργειας πρόδρομων εργασιών στο ακίνητο από τον φορέα της επένδυσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάθε χωριστή παράγραφο του σχεδίου νόμου εισάγονται σειρά παρεκκλήσεων. Ουσιαστικά όλη η επένδυση του ελληνικού συνιστά μια παρέκκληση, μια γενική εξαίρεση από τη γενική νομοθεσία, ένα ειδικό καθεστώς διασφάλισης της απρόσκοπτης υλοποίησης όποιας πρόληψης επιδιώκει να επιβάλλει ο επενδυτής για χάρη της σχεδοφορίας του. Έτσι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με την κύρωση της σύμβασης για το ελληνικό, τη σημαντική συμβολή της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, λύνοντας διοικητικές διαδικασίες πολιοδόμησης, ολοκληρώνει την υλοποίηση ενός από τους μεγαλύτερους στόχους του κεφαλαίου, που είναι η ενίσχυση της περιοχής της Νότιας Αθήνας, συνολικά του λεκανοπεδίου της Αττικής ως τουριστικού πόλου υψηλού επίπεδου με υποδομές πολυτελείας μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού σήμερα. Η επένδυση στο ελληνικό εντάσσεται στους συνολικούς σχεδιασμούς για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου της Αττικής, με την ανάπλαση του Φαλιρικού Όρμου, την πώληση της Μαρίνας του Αλίμου, τη δημιουργία της Αθηναϊκής Ριβιέρας, όπως την ονομάζεται. Με βάση τη σύμβαση, πρόκειται να κατασκευαστεί τουριστικό συγκρότημα πολυτελείας με καζίνο, ουρονοξύστες ύψους 200 μέτρων στο ύψος της Ακρόπολης, εμπορικά κέντρα, στην ουσία μια νέα κλειστή πόλη μέσα στην πόλη. Αυτή η νέα πόλη θα αφορά υψηλά εισοδήματα με 10.000 νέες πολυτελείς κατοικίες. Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο κέντρο της επένδυσης με 668 στρέμματα υψηλού πρασίνου από τα 2.000 που προβλέπονται θα αποτελέσει ουσιαστικά το απαιτούμενο πράσινο προάβλιο για να διατηρηθεί το όποιο υψηλό τίμημα σε κατοικίες και υποδομές. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και εκείνη, τον ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, μαζί με τα άλλα αστικά κόμματα και τις δυνάμεις τους στην τοπική διοίκηση, παρουσίαζαν και συνεχίζουν να παρουσιάζουν τα επενδυτικά σχέδια στο ελληνικό και σε όλο το παράκτιο μέτωπο σαν μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης στην περιοχή. Προσπαθείτε να ξεγελάσετε τον λαό και να τον πείσετε ότι από τις επενδύσεις μπορούν να βγουν κερδισμένοι μαζί με τους επιχειρηματικούς ομίλους και οι εργαζόμενοι τα λαϊκά στρώματα. Μιλάτε για τη διάχυση του ωφέλους της καπιταλιστικής ανάπτυξης σε ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας για να ενσωματώσετε την εργατική λαϊκή συνείδηση στο έδαφος των μειωμένων απαιτήσεων που διαμόρφωσε η καπιταλιστική κρίση και η αντιλαϊκή επίθεση. Σήμερα όμως έχουμε την πείρα από την υλοποίηση της μεγάλης ιδέας των Ολυμπιακών Αγώνων. Κατά πόσο διαχύθηκε το όφελος, τι αποκόμισαν μακροπρόθεσμα η εργατική τάξη και οι αυταπασχολούμενοι. Ούτε οι μεγάλες ξένες και εχώριες επενδύσεις της δεκαετίας του 2000 και η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης διπλάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εμπόδισαν την εκδήλωση της βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης. Προπαγανδίζεται τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε κάθε φάση υλοποίησης του έργου από την κατασκευή έως την πλήρη λειτουργία του. Την ίδια ώρα που μιλάτε για θέσεις εργασίας, παίρνετε μέτρα που κατακριουργούν τα ενεπομείναντα εργατικά δικαιώματα με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, τη μείωση μισθών, την εντατικοποίηση της εργασίας, την απλήρωτη δουλειά, την ένταση της καταστολής, την κατάργηση του οκταώρου, την κατάργηση συνδικαλιστικών ελευθεριών. Το ερώτημα δεν είναι
αν και πόσες θέσεις εργασίας θα ανοίξουν, αλλά με τι όρους και δικαιώματα θα δουλέψουν οι εργαζόμενοι. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των εργαζομένων στον τουρισμό, που όλα αυτά τα χρόνια απ' τη μία αντίκριζαν τους εκατομμύρια τουρίστες και τα δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη και απ' την άλλη αντιμετώπιζαν τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς, τα δεκάδες ατυχήματα, τις άθλιες συνθήκες εργασίας και τις πενιχρές αμοιβές. Όλοι αυτοί δηλαδή που στις πλάτες του στοιχήθηκε και αναπτύχθηκε το θαύμα του τουρισμού και σήμερα βρίσκονται στην αναστολή, στην ανεργία, στην εκπεριτροπή σε εργασία. Ο τουρισμός, όπως αποκαλύφθηκε πλήρως στην πανδημία, αποτελεί έναν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας κατά εξοχήν ευαίσθητο. Είναι ευαίσθητος επίσης και σε πολεμικές εντάσεις και φυσικά φαινόμενα όπως οι σεισμοί. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για την Ελλάδα, που βρίσκεται σε μια περιοχή έντονων γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων, με εξελίξεις και γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα τις ροές τουριστών αλλά και σε μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές παγκοσμίως, όπου η αυξημένη πιθανότητα τέτοιων γεγονότων μπορεί να οδηγεί ξαφνικά χιλιάδες εργαζόμενους πολλών διαφορετικών κλάδων στην ανεργία. Οι ουρανοξύσεις στο πόσημα είναι δεδομένο ότι αποτελούν παρέμβαση που αλλάζει συνολικά τη φυσιογνωμία του παράκτιου μετόπου της Αττικής συνολικά, καθώς μετατοπίζει οριστικά την κλίμακα αναφοράς του Λεκανοπεδίου που μέχρι σήμερα ήταν η Ακρόπολη. Στην ιδιωτική πόλη των 6.000 στρεμάτων προβλέπονται μόνο 4 κεντρικές είσοδοι και 7 δίωδοι διέλευσης που μπορούν να λειτουργήσουν και ως πύλες ελέγχου της ροής, προσέλευσης και ελεύθερης πρόσβασης. Τα 2.500 χιλιόμετρα ακτογραμμής ιδιωτικοποιούνται για τις ανάγκες των ξενοδοχειακών ζωνών, τις ιδιωτικές μαρίνες και τη συνοικία ακριβών κατοικιών. Απομένει για ελεύθερη πρόσβαση 1 χιλιόμετρο παραλίας που θα δημιουργηθεί με νέα λιμενικά έργα, η οποία δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες κατοίκων των γύρω δήμων και επισκεπτών και αυτή δεν θα είναι δωρεάν, αλλά θα κατακλειστεί από εμπορικές δραστηριότητες, θα αποτελέσει παραλία με εισιτήριο, γεγονός που ισοδυναμεί με αποκλεισμό μέσω οικονομικών τυχών. Η υλοποίηση του project ελληνικό στερεί από την εργαζόμενη πλειοψηφία των κατοίκων του Λυκανοπεδίου μια από τις τελευταίες μεγάλες ελεύθερες παραλίες μέσα στο Μητροπολιτικό Ιστό. Την ίδια στιγμή που στην νότια περιοχή το μοναδικό νοσοκομείο, το Ασκληπείο της Βούλας, με πολλές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομή, σχεδιάζονται εντός του ελληνικού ιδιωτικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών υγείας, ώστε να μπορούν να δέχονται και ιατρικό τουρισμό. Σε αυτές τις υπηρεσίες θα έχουν πρόσβαση μόνο τα πολύ υψηλά εισοδήματα, αλλά με οικονομικά τείχη που θα αποκλείουν τις λαϊκές οικογένειες της περιοχής. Τα κτίρια που θα κατασκευαστούν ουσιαστικά θα αποκλείσουν την ακτογραμμή με ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα τόσο οπτικής όχλησης στο τοπίο της Αττικής όσο και κλιματολογικών επιπτώσεων στο μικροκλίμα της περιοχής. Άλλωστε, τέτοιες επιπτώσεις περιγράφονται στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι όπως η αύξηση των ταχυτήτων ανέμου πλησίων του κτηρίου που μπορεί να οδηγήσουν σε αύξηση της δυσφορίας ή και κινδύνου από ανέμους για τους πεζούς. Αυτό αναφέρεται στη μελέτη. Μείωση των ταχυτήτων ανέμου σε βαθμό που να μπορεί να προκύψει ανεπαρκής αερισμός και εγκλωβισμός ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Ανεπαρκής ή υπερβολική απορρόφηση ηλιακής ακτινοβολίας. Αισθητική όχληση. Αντίστοιχη είναι η ζημιά από τα έργα στην ακτή. Το νέο ενιδρίο χωροθετείται στη θαλάσσια περιοχή, όπου υπάρχουν προστατευόμενοι ύφαλοι και υποθαλάσσια λιβάδια. Η περιβαλλοντική μελέτη αναφέρει αδρά τις επιπτώσεις που θα έχουν για τους υδροβιότοπους αυτά τα λιμενικά έργα και οι εργασίες κατασκευής του ενιδρίου. Τα εμπορικά κέντρα που προβλέπεται να δημιουργηθούν στην περιοχή με βάση την πύρα θα επιδράσουν σε ολόκληρη την εμπορική κίνηση.
σε μια ολόκληρη αλυσίδα μικρών επιχειρήσεων στον επιστημισμό και τον τουρισμό, αλλά και στον τομέα των υπηρεσιών. Η καπιταλιστική ανάπτυξη ούτε δίκαιη είναι, ούτε κατανέμεται ισόμετρα στο λεγόμενο επιχειρηματικό κόσμο. Τα υπερκέρδη των μονοπωλίων και των μεγάλων επιχειρήσεων δεν κατανέμονται στους αυταπασχολούμενους της περιοχής που παλεύουν για την καθημερινή επιβίωση. Δεν δίνουν διέξοδο σε ανεκπλήρωτες βασικές ανάγκες. Ακόμα και το συγκυριακό όφελος ορισμένων τμήματων στο εμπόριο και τον επιστημισμό λόγω της γενικής αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας θα συνοδευτεί από υπέρμετρη εντατικοποίηση της ατομικής εργασίας τους προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην πίεση του ανταγωνισμού. Είδαμε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, που αρχικά ήταν αντίθετος στην παράδοση του ελληνικού, να κάνει τώρα κριτική ότι η Νέα Δημοκρατία αργεί. Στη θητεία του έδωσε ρέστα στην υλοποίηση των δεσμεύσεων του Τρίτου Μνημονίου και στις όποιες αξιώσεις για γρήγορη αντιμετώπιση των όποιων εμποδίων, όπως για παράδειγμα να παρακαμφθούν σχετικοί νόμοι και επομένως τυχόν καθυστερήσεις που μπορούσαν να προκύψουν λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων, με καταρχήν αποχαρακτηρισμό του χώρου, ουσιαστικά απελευθερώνοντας την επένδυση και ανοίγοντας τον δρόμο των αρχαιολογικών ευρημάτων να αξιοποιηθεί για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος του ελληνικού. Να αποχαρακτηριστεί ως δασικό τμήμα η έκταση που βρισκόταν σε μέρος όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξη εμπορικής και οικιστικής δραστηριότητας. Να δοθεί η δυνατότητα για ανάπτυξη δραστηριοτήτων καζίνο εντός αστικού ιστού και να δοθεί επιπλέον κίνητρο προώθησης τέτοιων επενδύσεων με χαμηλή φορολογία των κερδών στις δραστηριότητες καζίνο. Έκανε τροποποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για την αδειοδότηση της επένδυσης με διαδικασίες fast track σε περιγράμματα έργων και κτηρίων, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η Νέα Δημοκρατία, βέβαια, απογείωσε όλες αυτές τις διευκολύνσεις. Οι δυνάμεις σας στην τοπική διοίκηση επίσης κινήθηκαν παράλληλα με εσάς. Οι παλιότεροι αλλά και οι σημερινοί δήμαρχοι ελληνικού Αργυρού Προϊσιαλίμου ανέλαβαν να ενσωματώσουν αντιδράσεις, ανησυχίες, διαφήμιζαν τα δήθεν τεράστια ωφέλη για τους Δήμους από τη χρήση των κοινόξεων χώρων εντός της έκτασης της επένδυσης. Υποστήριζαν ότι ο επενδυτής στους κοινόξεους χώρους θα περιλάβει ανάγκες των Δήμων σε υποδομές από Δημαρχιακό Μέγαρο και υπηρεσίες του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης μέχρι σχολεία και νεκροταφείο για το Δήμο Αλίμου. Κεντρικό προπαγανδιστικό εργαλείο αποτέλεσε και ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Ισχυρίζονταν ότι ο επενδυτής θα κατασκευάσει υπερσύγχρονο σταθμό μεταφόρτωσης. Στη συνέχεια θα τον παραχωρήσει και θα υπομισθεί τα ακριβά δημοτικά τέλη για τη λειτουργία του. Παρουσίαζαν ότι όλες τις αναγκαίες για τους Δήμους υποδομές θα τις διεκδικήσουν και θα τις εξασφαλίσουν ως αντίδωρο για τη συμφωνία τους με την επένδυση έναντι της πρότασης για Μητροπολιτικό Πάρκο. Το project ελληνικό, με την έκταση και τα χαρακτηριστικά του, αποτελεί υπόδειγμα για τον ταξικό, άνισο και βαθιά εκμεταλλευτικό χαρακτήρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Είναι εμφανής οι αρνητικές συνέπειες που αφορούν όλες τις πλευρές της ζωής των εργαζομένων στις περιοχές του νότιου τομέα, αλλά και ευρύτερα στην Αττική. Ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης πάντα καλεί τους εργαζόμενους να θυσιάσουν τις ανάγκες τους στο βωμό της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Στέκεται διαρκώς αντιμέτωπος με την ικανοποίηση των εργατικών λαϊκών αναγκών. Δεκαετίες τώρα τα λαϊκά στρώματα βιώνουν μια αφόρητη κατάσταση. Όχι μόνο στις συνθήκες της κρίσης που όξινε το σύνολο των προβλημάτων, αλλά και στην περίοδο της ανάπτυξης. Η πανδημία όξινε όλα τα προβλήματα. Δημιούργησε συνθήκες εκτεταμένης φτώχειας και εξαθλίωσης. Η όποια καπιταλιστική ανάπτυξη, με όποιους ρυθμούς, δεν μπορεί να ικανοποιήσει ούτε τις βασικές, ούτε πολύ περισσότερο τις ουσιαστικές ανάγκες για το σύνολο της εργατικής τάξης. Θα επιδεινώσει περαιτέρω την κατάσταση των εργαζομένων, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις δυνατότητες που δίνει το σημερινό επίπεδο ανάπτυξης της παραγωγικότητας της εργασίας. Το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον που για όλοι σας
Γι' αυτό ενδιαφέρεστε, συνοδεύεται με την διαρκή επίθεση στη ζωή των εργαζομένων και του λαού. Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και παραγωγή με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Κυριαρχούν όμως τα μονοπόλια και αυτές οι δυνατότητες καταστρέφονται και τα πάντα υποτάσσονται στην εξασφάλιση των κερδών. Διέξοδο και απαντήσεις σε σύγχρονες προκλήσεις και στα μεγάλα εργατικά λαϊκά προβλήματα μπορεί να δώσει μόνο η πρόταση του ΚΚΕ για την εργατική εξουσία του σοσιαλισμού. Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους και τον λαό να συμπορευτούν στην πάλη για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης που περιλαμβάνει τη κοινωνικοποίηση της γης και του συνόλου των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αυτός ο δρόμος ανάπτυξης είναι ο μόνος που μπορεί να εξασφαλίσει για όλους τους εργαζόμενους το δικαίωμα σε πλήρη και σταθερή εργασία, με ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, το δικαίωμα σε μόρφωση, αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα, το δικαίωμα για μεγάλους, ανοιχτούς ελεύθερους χώρους πρασίνου με δυνατότητες αναψυχής, το δικαίωμα στην ασφαλή, ποιοτική λαϊκή κατοικία, τη δυνατότητα για δωρεάν γρήγορες και ασφαλείς συγκοινωνίες. Σε αυτή την κατεύθυνση οργανώνουμε την πάλη μας και απαιτούμε σε όλο το χώρο του ελληνικού, παραλία, πρώην αεροδρόμιο, πρώην αμερικάνικη βάση, να μην αναπτυχθεί καμία επιχειρηματική δράση. Με αποκλειστική ευθύνη του το κράτος να αναλάβει την κατασκευή, τη διαχείριση και το κόστος λειτουργίας συντήρησης ενός μητροπολιτικού πάρκου ανοιχτού για το λαό, με όλες τις απαιτούμενες υποδομές, να αναπτυχθούν ο λαϊκός αθλητισμός και πολιτιστικές δραστηριότητες, να διασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση του λαού της Αττικής με φθηνές και γρήγορες συγκοινωνίες. Όλα αυτά απομακρύνονται με αυτή τη σύμβαση παραχώρησης. Γι' αυτό ζητάμε έστω και τώρα να αποσυρθεί η εν λόγω σύμβαση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.